Είναι πλέον φανερό ότι η χώρα μας συμμετέχει ενεργά, εμπλέκεται στην υπεραλληστική σύγκρουση στην Ουκρανία, μια σύγκρουση που γίνεται ανάμεσα στους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ από τη μια μεριά και τη Ρωσία από την άλλη, και εμπλέκεται με πολλαπλούς τρόπους. Πρώτον, γιατί διευκολύνει μέσα από το εδάφη της να μεταφερθούν ατοικές δυνάμεις στην Ανατολική Ευρώπη, Αλεξανδρούπολη, άλλες βάσεις οι οποίες συμμετέχουν. Μάλιστα, σήμερα ο ριζοσπάστης αποκαλύπτει ότι στη Σούδα γίνονται εργασίες εξυγχρονισμού και επέκταση της βάσης, με αποστολή στρατιωτικού υλικού αλλά και αποστολή δυνάμεων στο εξωτερικό, στη Βουλγαρία, στα πλαίσια των νατοϊκών της υποχρεώσεων. Νατοϊκές υποχρεώσεις οι οποίες πλέον αποκτούν νέα χαρακτηριστικά μετά το αναθεωρημένο στρατηγικό σχέδιο του ΝΑΤΟ, όπως αυτό προκύπτει από τη Σύνοδο Κορυφής της Μανδρίτης, όπου ισχυροποιείται ο δολοφονικός μηχανισμός με τη διεύρυνση και της Φιλανδίας και της Σουηδίας, με 300.000 ετοιμοπόλεμους στρατιώτες να επέμβουν όπου γης, αλλά και ταυτόχρονα με νέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους αρκετότερους εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι αποφάσεις βέβαιως ρίχνουν νέο λάδι στη φωτιά στην υπεριαλιστική σύγκρουση, διευρύνουν τους κινδύνους για κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία αλλά και για γενίκευσή της με τη συμμετοχή και άλλων χωρών, αλλά και επέκταση των συγκρούσεων σε άλλα μέρη, ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος, Αιγαίο και άλλες περιοχές όπου βρίσκονται, όπου υπάρχουν μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων. Δεύτερο ζήτημα είναι φανερό πρώτον ότι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στην άρχουσα τάξη της Ελλάδας και της Τουρκίας αποτελούν και τη βάση για την επιθετικότητα της Τουρκίας, και μάλιστα η τουρκική επιθετικότητα έχει αποθρασινθεί από τα παζάρια τα οποία κάνει με τους Ευρωπαίους, τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ στα πλαίσια της σταθεροποίησης του νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και της συνοχής της. Άλλωστε είναι πολλαπλές οι δηλώσεις αξιωματούχων από τον Γιάν Στόλτεμπεργκ, το State Department, τον νέο πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα, για διαφορές που πρέπει να επιληθούν ειρηνικά, και βέβαια την πώληση πολεμικού υλικού και από τη Γερμανία και από την Ισπανία, την Ιταλία, στην Τουρκία. Όλα αυτά στο βάθος δείχνουν τον επώδυνο συμβιβασμό, όπου επί της ουσίας θα είναι τίποτα άλλο παρά ένας προσωρινός συμβιβασμός, επώδυνος για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, στα πλαίσια της συνδιαχείρισης του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με βάση τα αμερικανατοϊκά συμφέροντα. Αυτές ακριβώς οι επιλογές πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας, και με τα ανατοϊκά εξοπλιστικά προγράμματα, τα νέα προγράμματα τα οποία τα εξοπλιστικά κάνει η χώρα μας και είναι ανατοϊκής σκοπής και σχεδιασμών, μέσα από την ακρίβεια την οποία πληρώνει πολύ βαριά και την ενεργειακή φτώχεια, μέσα από την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι πρέπει να βαδίσουμε στον αντίθετο δρόμο, στην απεμπλοκή δηλαδή της χώρας μας από αυτούς τους υπεραλιστικούς σχεδιασμούς. Δεν πρέπει να διαλέξει ο λαός μας στρατόπεδο ληστών, με το κλείσιμο των βάσεων και την επιστροφή των ελληνικών δυνάμεων από το εξωτερικό και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα και πρέπει ο λαός με την πάλη του να τα επιβάλλει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.